Η επερχόμενη αναμέτρηση ή παρουσία στα Βαλκάνια με επικέντρο πιθανότατα το σερβικό κομμάτι τη Βοσνία προκαλεί άσχημου συνερμού στου ειδικού, λόγω άσχημου παρελθόντο, πόλεμο 1995-1999. Χθε έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρο τη Σερβία Αλεξάνδρ Βούτσιτ συναντήθηκε με του εκπροσώπου των Σέρβων από το Κωσιφοπαίδειο στα νότια τη χώρα, στην περιοχή Ράσκα. Εκεί τόνισε ότι οι μεγάλε δυνάμει θα απαιτήσουν την εξαφάνιση τη Δημοκρατία Σέπρσκα. Μέχρι την Άνοιξη και ότι η Σερβία θα αντιμετωπίσει μεγάλη πίεση αναφέρει το Σερβικό Πρακτορείο Ειδήσεων Βελγκάρντο Νοβόστη. Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι όλη η κατάσταση θα πέσει στους ώμους της Σερβίας και ότι η χώρα του θα αντιμετωπίσει μια δύσκολη περίοδο. Ο λόγος της παρουσίας του εκεί ήταν ένα περιστατικό στην Κοσόφσκα Μητρόβιτσα, στο οποίο τραυματίστηκε ένα Σερβός. Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι η Πρίστινα είχε την υποστήριξη μιας ισχυρής ξένης δύναμης για τη χθεσινή της δράση. Μία από τι χώρε του Κουίντ, μια χώρα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, έδωσε υποστήριξη στου Αλβανού από την Πρίστινα για να πραγματοποιήσουν μια νέα δράση εναντίον των Σέρβων. Μην νομίζετε ότι δεν θα λάβουν την υποστήριξη άλλων αργότερα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, Βρετανία, Γερμανία, όλοι του θα υποστηρίξουν την Πρίστινα, είπε ο Βούτσιτ. Ο ίδιο τόνισε ότι η Σερβία θα είναι με του Σέρβου στο Κωσυφοπαίδιο. Ό,τι και αν συμβεί και ό,τι και αν αποφασίσετε, να ξέρετε ότι η Σερβία θα είναι μαζί σα με κάθε έννοια. Θα ζητήσουμε από την KFOR να κάνει τη δουλειά τη και να προστατεύσει του Σέρβου. Εάν δεν θέλουν να το κάνουν, θα αναγκαστούμε να αντιδράσουμε. Πιστέψτε με, δεν είναι η Σερβία όπω παλιά. Είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε του ανθρώπου μα, να παλέψουμε για τα συμφέροντά μα και να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, είπε ο Βούτσιτ, απευθυνόμενο στου Σέρβου από το Κωσυφοπαίδειο. «Εάν το ΝΑΤΟ επέμβει στη Σαρβική Δημοκρατία της Βοσνίας, θα ζητήσουμε βοήθεια από τους φίλους μας, Ρωσία, και θα υπαρεσπιστούμε τον εαυτό μας», δήλωσε ο Σαρβοβόσνιος ηγέτης Μιλοράντ Ντοντίκ. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνώριζε ποιοι διακινούν σενάρια από την Ομοσπονδία της Βοσνίας Αρζεγοβίνης ότι είναι αδύνατος ένας ειρηνικός χωρισμός. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.